Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Περνάμε σε επιχειρηματικές ειδήσεις. Με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης έχουμε τη μεγάλη επένδυση του έκτου προβλήτα, μια επένδυση τάξης των 130 εκατομμύρων ευρώ. Υπάρχει όμως ήδη αρκετή γκρίνια από εγχώρια και ξένα φαν, καθώς φαίνεται ότι η προκήρυξη φαίνεται να είναι φωτογραφική και να προχωρούν ορισμένοι οι οποίοι γνωρίζουν τι ακριβώς θα χρειαστεί. Θα παρακολουθήσουμε αυτή τη μεγάλη επένδυση, η οποία βέβαια θα δώσει δυνατότητα στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να αναπτυχθεί περαιτέρω. Δεύτερη και τελευταία είδηση για σήμερα. Περνάμε στην Ελβό, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων. Θα γίνει άλλη μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Ελβό. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού. Σήμερα το Κόντρα σας αποκαλύπτει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Καταρχάς ενδιαφέρει την γερμανική εταιρεία Kraus Maffei. Υπάρχει η ισραηλινή εταιρεία Plasan. Υπάρχει η νοτιοαφρικανική εταιρεία Paramount. Ενώ από ελληνικής πλευράς φαίνεται να εκδηλώνει ενδιαφέρον η Τρενοσέ μέσω της μητρικής ιταλικής εταιρείας Ferrove Dellorstad και οι δύο εταιρείες ιδιωτικού συμφέροντος, η εταιρεία CoMGs και η συγμένη εταιρεία Πετρόπλους, η οποία βέβαια βγαίνει από το χρηματιστήριο. Μία επένδυση, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι αυτή η ιστορική εταιρεία, κρατική εταιρεία, θα μπορέσει να βρει το δρόμο της. Αυτές είναι οι κυριότερες σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο το βράδυ.